Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Λίμπερο 107,4 στα 17 λεπτά μετά από τις 5. All About Harrison Air, το πρώτο για αυτή την εβδομάδα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου και εσείς με όλα τα νέα τα οποία θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε και έχουν να κάνουν με τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δούμε αν την διάρκεια της δεύτερης ώρας ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, έχοντας αρκετά θέματα προς συζήτηση, είναι η αλήθεια. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που είχε αγωνιστική δράση, είχε την πολύ σημαντική νίκη που πέτυχε ο μπασκετικός Άρης χθες κόντρα στον Ήφαιστο Λίμνου. Είχαμε νωρίτερα την ανακοίνωση στα Ρασιτέχνη για την Γενική Συνέλευση όσον αφορά την ΚΑΕ που δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά και έχει προκαλέσει, είναι η αλήθεια, αρκετή κουβέντα. Έχουμε και το ποδόσφαιρο που αναμένουμε ακόμα εξελίξεις στο μεταγραφικό. Όλα αυτά παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Ο φίλος ο 353, Νίκο, καλή χρονιά. Άσε όπως είναι τη μουσική, λέει. Θυμίζει PlayStation 58. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, αδελφέ, να ξέρεις. Λοιπόν, είσαι δικιά μου σειρά. Το θυμάσαι και εσύ, Βασίλη Καβαδία, ε? Ωραία κομμάτι είχε βγάλει, φίλε, εκείνο το παιχνίδι. Πολύ ωραία soundtracks. Λοιπόν, αφού λείπει ο άλλος, ρε φίλε. Να αναβαθμίσουμε λίγο μουσικά την εκπομπή, δεν γίνεται, εντάξει. Και μπορεί να το μονιμοποιήσουμε κιόλας, μπορεί να το αρέσει, δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει έκπληξη. Λοιπόν, μια εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα με χαμόγελα στον μπασκετικό Άρη, μετά από την χθεσινή πολύ σημαντική επικράτηση επί του Ηφαίστου, στο σχεδόν γεμάτο παλέ, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες από το χθεσινό παιχνίδι, και χωρίς να έχει να κάνει με λαϊκισμό, νομίζω ότι οφείλουμε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε να αναφερθούμε στην εικόνα του γηπέδου χθες, γιατί μιλάμε για ένα κόσμο ο οποίος είναι ξενερωμένος αυτή τη στιγμή με τον μπασκετικό τμήμα, ειδικά μετά από τις 2 προηγούμενες ήττες που είχε η ομάδα, με Χολαργό και Κίμη. Μιλάμε για δύσκολες, είναι η αλήθεια, καιρικές συνθήκες στην Θεσσαλονίκη τα τελευταία 24 ώρα, που δυσκολεύουν πολύ, έχει αρχίσει βέβαια να στρώνει η κατάσταση, δυσκόλευαν πολύ τα προηγούμενα 24 ώρα τη μετακίνηση του κόσμου, γιατί ως γνωστόν βέβαια, εντάξει, ο μηχανισμός της πολιτείας, ο Βασίλη Καβαδία, ήταν και πάλι έτοιμο πόλεμος για να αντιμετωπίζει με τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, και μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Δήμο Θερμαϊκού που διαμένουμε εμείς, βεβαίως, πραγματικά, όλοι ήταν έτοιμο πόλεμοι. Λοιπόν, και αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτόν τον κόσμο που και το χιόνι αψήφισε και τα πεζοδρόμια που γλιστράνε αψήφισε και τους δρόμους που δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αψήφισε και βρέθηκε χθες στο γήπεδο γιατί τον χρειαζόταν η ομάδα και μόνο αυτό για τίποτα άλλο, και νομίζω ότι κάπου μπερδεύτηκε λίγο και ο κύριος Μανολόπουλος χθες που νομίζω ότι το γήπεδο γέμισε λόγω του Ηφαίστου. Το γήπεδο δεν γέμισε λόγω του Ηφαίστου. Το γήπεδο γέμισε επειδή ο Άρης είχε ανάγκη τον κόσμο του και όχι επειδή ήταν κάποιος αντίπαλος, ας πούμε, εμπορικός απέναντί του. Λοιπόν, και σίγουρα έπαιξε και ο κόσμος το ρόλο του προκειμένου να έρθει η νίκη κόντρα στην ομάδα της Λίμνου. Σημαντική μεν, πρέπει όμως ο Άρης, όπως είπε σωστά χθες και ο Διαμαντής Λαφτσάκης, να χτίσει πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα και να του δώσει συνέχεια, και για να έχει αντίκρισμα το χθεσινό ροζ φύλλο αγώνα, θα πρέπει η ομάδα να πάρει ακόμη ένα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Ρέθυμνο. Στον ποδοσφαιρικό Άρη έχουμε μπει πλέον από σήμερα σε μια νέα εβδομάδα πρωταθλήματος, γιατί το Σαββατοκύριακο υπάρχει επανέναρξη της Super League και το παιχνίδι των Κιτρινών Μαυρών με την Ξάνθη στα Πηγάδια. Υπάρχει βέβαια νωρίτερα και υπάρχουν οι πρώτοι αγώνες για την φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος, στην οποία δυστυχώς ο Άρης δεν συμμετέχει μετά από τον ντροπιαστικό αποκλεισμό από τον Εργοτέλη. Η Ξάνθη, η οποία παίζει αύριο με τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά, ναι, αύριο, 8 του Γενάρη, στα Πηγάδια, και λίγες μέρες αργότερα, χωρίς να έχει βέβαια επισημοποιηθεί ακόμα το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής, άλλο εκπληκτικό και αυτό, θα υποδεχθεί τον Άρη σε ένα κομβικό, είναι η αλήθεια, παιχνίδι για τους Κιτρινόμαυρους, και σε ένα παιχνίδι που για την ώρα ο Άρης φαίνεται ότι θα πάει χωρίς κάποια νέα πρόσωπα από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια μεταγραφική κίνηση από την ομάδα. Ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε για τον Άρη χωρίς να έχουμε κάποια είδηση, την οποία περιμέναμε και ελπίζαμε να υπάρξει, είναι η αλήθεια, όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ. Είχαμε επαφές βέβαια, αλλεπάλληλες επαφές μεταξύ των ανθρώπων του Άρη, του Θόδωρου Καρυπίδη, του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου και του Σάβα Παντελίδη, με επίκεντρο φυσικά
το μεταγραφικό για τις κινήσεις που θα γίνουν και για κάποιους παίχτες που, με τους οποίους ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τις πρώτες του μεταγραφές. Και ένας ακόμα λόγος που έγιναν αυτές οι κουβέντες και αυτές οι διαβουλέψεις μέσω προηγούμενου 48 είναι και το γεγονός ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης από σήμερα και για τις επόμενες περίπου 2 εβδομάδες θα βρίσκεται στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους, για επιχειρηματικούς λόγους. Θα απουσιάζει από την Θεσσαλονίκη, θα είναι βέβαια σε ανοιχτή γραμμή με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, αλλά θα είναι απόν για τις επόμενες περίπου 2 εβδομάδες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα είναι στο μάτς με την Ξάνθη, ο ισχυρός άντρας των Κιτρινομαύρων, και οριακά ίσως προλάβει το εντός έδρας παιχνίδι με την Λαμία τη μεθεπόμενη εβδομάδα, με το οποίο ξεκινάει και ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος. Ένας Άρης που για την ώρα αποδεσμεύει ποδοσφαιριστές, ελαφρύνει κάπως το μπάτζετ του μετά από την μεταγραφή του Μαύρα στην Ingolstadt, τη λύση της συνεργασίας με τον Ασλίδη, ο οποίος ανακοινώθηκε μέσα από το Κύριακο από τον Απόλλωνα Σμύρνης, στον οποίο θα συνεχίσει επίσημα την καριέρα του. Ήταν νομίζω λίγο πολύ γνωστό και την προηγούμενη εβδομάδα άλλωστε ότι θα είναι η ελαφρά ταξιάρχεια, θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του 30χρονου επιθετικού, και ο Κολάσο που μένουν τα τυπικά πλέον για να διακοπεί επίσημο δανεισμός του από την Boca Juniors και ο ποδοσφαιριστής να αφήσει πίσω του την Θεσσαλονίκη και τον Άρη μαζί με την οριωτάτη σύζυγό του και το παιδάκι τους, συνεχίζοντας την καριέρα του σε άλλες πολιτείες ως δανεικός πάλι λογικά από την ομάδα του Buenos Aires. Τρεις κινήσεις, τρεις αποδεσμεύσεις που ελαφρύνουν σημαντικά το budget και δίνουν νομίζω και στον Άρη έτσι ένα ποσό περίπου 250.000 ευρώ, κάπου εκεί, επιπλέον για να κινηθεί στην αγορά του Γενάρη και να προχωρήσει στις κινήσεις που πρέπει για να ενισχύσει το ρόστερ του. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όλοι περιμέναμε και νομίζω και στον Άρη το ήθελαν αυτό το διάστημα της διακοπής να έχει περισσότερα πράγματα και να έχουν ολοκληρωθεί ήδη 1-2 μεταγραφές. Κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, όπως φάνηκε από πλευράς κίτρινο-μαύρων. Υπάρχει ακόμα νομίζω το χρονικό περιθώριο Άρης να κάνει μία ή δύο κινήσεις που ενδεχομένως να προλάβουν να τεθούν και στη διάθεση του Παντελίδη αυτοί οι ποδοσφαιριστές για το μας με την Ξάνθη. Βέβαια είναι πολύ στενά πλέον τα χρονικά περιθώρια για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα 24 ώρα τι θα μας φέρουν πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, και πρέπει να φέρουν πράγματα γιατί πλέον ο χρόνος αρχίζει να πιέζει την ομάδα από τη στιγμή που βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Θα πούμε πολλά περισσότερα συνέχεια για το ποδόσφαιρο. Για την ώρα θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι και σήμερα τα Alter Ego, κορυφαία άνδρικη ένδυση. Εκεί είναι η εκπομπή, να το ξέρετε. Λοιπόν, 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία το πρώτο κατάστημα. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά το δεύτερο. Και Παύλου Μελά 36 στο κέντρο το τρίτο κατάστημα. Και alterregofashion.gr διαδικτυακά για να πάρετε μια πρώτη γεύση του τι θα ψωνίσετε. Όπως μαζί μας φυσικά και η κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης, ο Mr. Gold Delivery, 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και αν μας βοηθήσει η τηλεφωνική επικοινωνία και εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας και με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4. Μπήκαμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. All About Aris On Air. Πάρα θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Θα μας κάνει και αυτός παρέα μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Δοκιμάζω το πάλι, Βασίλη μου. Δεν πειράζει. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της προσφυγής του Ολυμπιακού στο διαιτητικό της ΕΠΟ. Διαβάζουμε στα αθηναϊκά site. Όσον αφορά την απόφαση της Λίγκας, το πρωτάθλημα συνεχιστεί από τη 15η αγωνιστική και όχι να πάμε δηλαδή στο μάτς και όχι να πάμε δηλαδή αυτό το Σαββατοκυριακό στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου και να έχουμε εμβόλεμη το μάτς με την Ξένθα, για παράδειγμα τον Άρη. Και δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε αλλαγή, να δικαιωθεί δηλαδή ο Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα να συνεχιστεί από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου και όχι δηλαδή με την 15η αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένη να γίνει πριν τη διακοπή των εορτών και να πάει αυτή η στροφή του πρωταθλήματος εμβόλυμη, μεσοβδόματα δηλαδή. Κάτι το οποίο αν γίνει τελικά
και δικαιωθεί ο Ολυμπιακός, θα σημαίνει ότι ο Άρης δεν θα παίξει με την Ξάνθη στα Πηγάδια το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά θα παίξει με τη Λαμία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εδώ και δύο εβδομάδες λοιπόν οι ομάδες είχαν ως δεδομένο ότι ο Άρης, για παράδειγμα, είχε ως δεδομένο ότι όταν θα επιστρέψει από την διακοπή των εορτών θα παίξει με την Ξάνθη. Και είναι πολύ πιθανό μέσα στην. Α, σε γύρωσε. Ωραία. Δεν μπορούμε να βρούμε τον συνάδελφο. Τον καλεσμένο μας επίσης δεν μπορούμε να τον βρούμε. Γενικότερα δεν μας βοηθάει τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα. Αλλά θα τους έχουμε νομίζω και τους δύο στη συνέχεια της εκπομπής, και τον καλεσμένο μας και τον συνάδελφο. Ο Άρης λοιπόν τώρα, αν το ιδιωτικό της ΕΠΟ δικαιώσει τον Ολυμπιακό, από εκεί που είχε στο μυαλό του και ο Παντελίδης και ποδοσφαιριστές και πρωτίστως ο Παντελίδης βέβαια, το μάτς με την Ξάνθη, θα έχει το μάτς με τη Λαμία. Αν δικαιωθεί ο Ολυμπιακός από το ιδιωτικό της ΕΠΟ, επαναλαμβάνω, και όπως διαβάζω στα αθηναϊκά site, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και σήμερα την απόφαση. Αυτό βέβαια είναι μια θετική εξέλιξη για τον Άρη. Γιατί δεν θα ξεκινήσει με ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι το 19, και ενώ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την ενίσχυσή του, αντιθέτως θα κάνει πρεμιέρα στο νέο έτος με ένα εντός έδρας μάτς, με έναν αντίπαλο που σίγουρα είναι στα μέτρα του και ειδικά στο Βικελίδης, και μπορεί να πάρει και μια νίκη που την έχει ανάγκη κυρίως από ψυχολογικής απόψεως, μετά από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα και τον ντροπιαστικό αποκλεισμό που υπέστη στο κύπελο πριν τη διακοπή των εορτών. Θυμίζω ότι ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Συμβούλιο της Λίγκας αυτό ακριβώς είχαν ψηφίσει. Να συνεχίσει δηλαδή το πρωτάθλημα κανονικά με τη 16η αγωνιστική και η 15η να πάει εμβόλυμη. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους. Το ήθελε ο Άρης για τον λόγο ακριβώς που ανέφερα πριν, ότι ήθελε να ξεκινήσει με ένα μάτι στην έδρα του, να πάρει ψυχολογία και μετά να πάει στην Ξάνθη. Αυτό σε πρώτη φάση δεν είχε περάσει βέβαια από το διοικητικό συμβούλιο της Super League. Ο Άρης, Ολυμπιακός και ο Πανιόνιος ήταν οι μόνοι που το είχαν ψηφίσει αυτό. Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο διοικητικό της ΕΠΟ. Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση. Και πλέον αναμένουμε, ίσως και μέχρι το τέλος της εκπομπής, να έχουμε την απόφαση. Άρα, επαναλαμβάνω, να είμαστε προετοιμασμένοι για άλλο αντίπαλο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αφού, λέω και πάλι, είναι πολύ πιθανό ο Άρης να παίξει με την Λαμία και όχι με την Ξάνθη. Αλλά μόλις βγήκε απόφαση από την αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα μας κάνει και εμάς σοφότερους, νομίζω, και αναλόγως θα προσαρμόσουν τα πλάνα τους και στον Άρη. Και πάνω που λέγαμε ότι θα έχουμε την απόφαση μέχρι τις 7, την έχουμε τώρα. Δικαίωση του Ολυμπιακού στο διαιτητικό. Πριν από 2-3 λεπτά έγινε γνωστή η απόφαση. Λοιπόν, ανατροπή στην απόφαση της Super League, καθώς το διαιτητικό της ΕΠΟ δικαίωσε τον Ολυμπιακό και το προσεχές Σαββατοκύριακο θα δεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Κάτι το οποίο σημαίνει οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Άρης θα παίξει με την Λαμία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι του κειμένου. Ανατράπηκε στην ουσία η απόφαση της διοργανώτριας αρχής, της Super League, που είχε ψηφίσει, η πλειοψηφία είχε ψηφίσει να συνεχίσει το πρωτάθλημα ως έχει, δηλαδή να γίνει η 15η αγωνιστική αυτός το τρίτο και μετά ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Και αυτό που απομένει πλέον είναι να οριστούν οι ώρες και οι ημερομηνίες των αγώνων της 15ης αγωνιστικής, που ήταν να γίνει πριν τις γιορτές, θυμίζω, το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα του 18. Και το πρόγραμμα ήταν το εξής: ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης, Άρης Λαμία, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ, Ατρόμητος Πανετολικός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Όφη Πανιόνιος, Παναθηναϊκός Ξάνθη και ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΚ. Ήταν το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής που θα γίνει τώρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Της 15ης ο Άρης πήγαινε στα Πηγάδια. Πλέον αυτή η αγωνιστική θα γίνει εμβόλυμη. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή ημερομηνία που θα γίνει εμβόλυμη, πιθανότατα πάμε στην επόμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα γίνει η 16η αγωνιστική με ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης, Άρης Λαμία, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ, Ατρόμητος Πανετολικός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Όφη Πανιόνιος, Παναθηναϊκός Ξάνθη και ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΚ. Και όπως με ενημερώνουν εδώ πέρα, μάλλον το Άρης Λαμία πάει και για Δευτέρα. Λοιπόν, η διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα. Χάνουμε κουμπί, Βασίλη Βαδία. Καλό. Καλό, πρακτικό θα έλεγα.
Ναι, μεν Σαββατοκύριακο θα είναι άδειο. Εντάξει, έχει μπάσκετ βέβαια και έχει και κρίσιμο παιχνίδι στο Ρέθινο. Αλλά το Άρης Λαμία κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα. Ξεκίνημα λοιπόν για τον Άρη εντός έδρας τελικά, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενώ περιμέναμε όλοι και ξέραμε εδώ και δύο εβδομάδες περίπου ότι η ομάδα θα πάει στην Ξάνθη, τελικά θα ξεκινήσει το νέο έτος για τους κιτρινόμαυρους από το Κλεάνθης Βικελίδης και το παιχνίδι με τη Λαμία. Στα δικά ομάδια και νομίζω στον περισσότερο θετική εξέλιξη είναι αυτή για τον Άρη. Δικαίωση του Ολυμπιακού σε δυτικό της ΕΠΟ και η συνέχιση του πρωταθλήματος από την 16η αγωνιστική. Αφού λοιπόν ήρθαν τα πάνω κάτω στο ελληνικό ποδόσφαιρο λίγες μέρες πριν την διεξαγωγή, πριν την επανέναρξη βασικά του πρωταθλήματος, πάμε να τα συζητήσουμε και με τον Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Επίσης. Θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη. Ναι, ναι. Και θετική εξέλιξη για τον Άρη, νομίζω. Αυτό. Κοίταξε, ο Άρης, παρόλο που αρκετοί προσπάθησαν να το συνδυάσουν ότι ψήφισε αυτό που ψήφισε, που ήθελε ο Ολυμπιακός κτλ., ο Άρης ψήφισε αυτό που τον σύφερε. Αυτό το οποίο ήθελε να κάνει όσον αφορά τους αγωνιστικούς του στόχους και την αγωνιστική του προσπάθεια. Ο Άρης φυσικά δεν ήθελε να ξεκινήσει με ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι τη χρονιά. Ήθελε να παίξει με την Λαμία εντός έδρας ένα παιχνίδι που σίγουρα είναι πιο εύκολο σε σχέση με εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ξάνθη. Με δεδομένο μάλιστα ότι στην Ξάνθη θέλει να έχει και τους παίχτες που θα στελεχώνουν την ομάδα από εδώ και έπειτα, καθώς θα πούμε και λίγο αργότερα, υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις που είναι στο τελικό στάδιο, στο στάδιο δηλαδή της συμφωνίας με την ΠΑΕ Άρης. Και γι' αυτό είχε ψηφίσει το συγκεκριμένο, όπως σε μια προηγούμενη ψηφοφορία, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είχαν ψηφίσει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν η συγκεκριμένη, αλλά τότε θυμάμαι που το αναφέραμε και το λέγαμε. Ο Άρης ήταν στην άλλη πλευρά τότε. Αλλά τότε φυσικά δεν λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ ακολουθεί τον Ολυμπιακό στην πρότασή του. Τώρα είπαν ότι ο Άρης και ο Πανιώνιος ακολούθησαν τον Ολυμπιακό. Η ουσία είναι ότι αυτό που έλεγαν οι ομάδες και αυτό που θέλανε οι ομάδες, οι περισσότερες, δεν ήταν σύνομο. Και γι' αυτό ακριβώς και δικαιώθηκε η ένσταση αυτή που κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και έτσι πλέον έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με την Λαμία και όχι το παιχνίδι με την Ξάνθη. Με αυτά τα δεδομένα, ναι, και αν κρίνουμε από το πρόγραμμα που είχε βγει, επειδή έχουν οριστεί αυτά τα παιχνίδια, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι που να οριστεί τώρα, τα παιχνίδια είχαν οριστεί. Και γι' αυτό άλλωστε, έτσι ακριβώς, και αν θυμάσαι, το παιχνίδι με την Ξάνθη λέγαμε ότι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν λέγαμε πότε. Μα δεν είχαν ανακοινωθεί ακόμα οι ώρες. Ακριβώς. Γιατί εκκρεμούσε η προσφυγή του Ολυμπιακού. Έτσι, και δεν ανακοινώθηκε η ματέωση. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, αλλά επειδή έχουν οριστεί αυτά τα παιχνίδια σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, φαντάζομαι ότι πάμε για ένα μάτς το βράδυ της Δευτέρας στο Κλεάνθης Βικελίδης, το απόγευμα της Δευτέρας στο Κλεάνθης Βικελίδης, κοντά στην Λαμία. Είναι πολύ θετικό για τον Άρη, γιατί και ξεκινάει και από την έδρα του, ναι, και έχει την ευκαιρία να πάρει και ένα αποτέλεσμα ψυχολογίας απέναντι σε ένα αντίπαλο που είναι στα μέτρα του, όπως είναι η Λαμία, και του δίνει και έστω ένα 24ωρο επιπλέον, στο κομμάτι μεταγραφικό. Το μόνο μη έτσι καλό είναι ότι προφανώς με τέτοιες θερμοκρασίες, αλλά και την απογοήτευση, να είμαστε ειλικρινείς, που υπάρχει στον κόσμο, δεν θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο το απόγευμα της Δευτέρας. Είναι και τηλεοπτικό από την ΕΡΤ. Θα έχει φτιάξει λίγο καιρός μέχρι την άλλη Δευτέρα. Μακάρι. Και να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που φωνάζει τον κόσμο στο γήπεδο είναι μεταγραφές. Αν δηλαδή ο Άρης έχει στην αποστολή 2-3 καλούς ποδοσφαιριστές νέα αποκτήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πιο εύκολο για αυτόν να μαζέψει και περισσότερο κόσμο για να πάνε να δουν και τα νέα αποκτήματα και να υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία στην ομάδα του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει στις 8 του μήνα, δεν έχουμε ακόμα μεταγραφή. Νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα γίνει αυτό. Ήδη ο Άνθονς είναι στο τελικό στάδιο. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι η Ντιζόν στο επόμενο 48ωρο θα δώσει την απάντηση της στον Άρη και οδεύουμε προς συμφωνία δανεισμού του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα οι εξελίξεις που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες είχαν να κάνουν με την αποδέσμευση ποδοσφαιριστών. Ο Ναζέλης αποτελεί παρελθόν, ο Μαυράη αποτελεί παρελθόν, ο Κολάσο, αν όχι εντός της ημέρας, μέχρι αύριο και αυτός θα αποτελέσει παρελθόν. Και νομίζω ότι με αυτούς
τους ποδοσφαιριστές υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις. Έχω την αίσθηση ότι οι περιπτώσεις είτε του Τζανακάκη είτε του Βαλεριάνου δεν είναι πρωτεύουσες όσον αφορά την αποδέσμευση, δηλαδή, και να μείνουν στην ομάδα δεν τρέχει κάτι. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει. Θα υπάρξει η συζήτηση, ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση, αλλά ακόμα και αν μείνουν οι ποδοσφαιριστές, δεν σημαίνει ότι θα μείνουν εκτός ομάδας ή θα προπονούνται μόνοι τους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που γίνεται εν μέρει με κάποιους παίκτες αυτή τη στιγμή, δηλαδή, με κάποιους ποδοσφαιριστές που είτε έχουν άδεια, όπως ο Παυλίδης, δεν ξέρω αν επέστρεψε σήμερα, είτε προπονούνται χωριστά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ντε και καλά ότι πρέπει να φύγουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, βέβαια, όσο ακόμα δεν έρχονται. Είχαμε τονίσει αυτό κάτι. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ναι, είχαμε για τονίσει να, κάτι πριν ναι, συνεχίσει ναι. να σε διακόψω. Ότι όπως συνηθίζω άλλωστε, ακόμα και όταν είσαι τηλεφωνικά, ναι. Ότι σε μεταγραφικές περιόδους πάντα οι ισορροπίες και τα δεδομένα μπορεί να αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Έτσι είναι, κοίταξε. Ναι. Και ο Βαλεριάνος και ο Τζανακάκης είναι δύο παιδιά που δεν έχουν δημιουργήσει ούτε προβλήματα ούτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που οικονομικά είναι οκ. Για τον περίπτωση του Τζανακάκη έχει μια οφειλή. Μικρή από το περσινό συμβόλαιο, αλλά και αυτό θα διευθετηθεί στην περίπτωση που αποχωρήσει. Εδώ έχουν διευθετηθεί τα συμβόλαια όλων των παιχτών που έχουν φύγει από την ομάδα από πέρσι. Έτσι, και αναδιαστήματα περνάνε από τα γραφεία και πληρώνονται τα οφειλόμενα έτσι όπως έχουν διακανονιστεί. Ενώ βλέπουμε ότι δεξιά και αριστερά σκάνει αρκετές προσφυγές. Νομίζω ότι πρέπει και ο Άρης να αντιμετωπίσει με σεβασμό αυτά τα παιδιά τα οποία βοήθησαν πέρσι. Από εκεί πέρα και αυτά τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι αν επιλέξει ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής να μην συνεχίσουν στην ομάδα, θα είναι καλύτερο και για αυτούς να πάνε να παίξουν κάπου αλλού. Ο Βαλεριάνος μάλιστα το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό του. Δεν τίθεται καν θέμα δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο, αν θα μείνει τρεις μήνες ή δεν θα μείνει το παιδί τρεις μήνες. Τώρα, αν βρει μια πρόταση που τον καλύπτει, προφανώς και θα αποχωρήσει. Αν δεν βρει αυτή την πρόταση, θα μείνει στην ομάδα, θα ολοκληρώσει το καλοκαίρι το συμβόλαιό του και θα τελειώσει εκεί το ζήτημα. Κάτι ανάλογο ισχύει για τον Τζανακάκη, γιατί αυτός έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Είναι λίγο διαφορετική η περίπτωση. Αλλά δεν είναι τα μεγάλα συμβόλαια που είχε ο Μαυράη, ο Κολάσο, η ανάσα δηλαδή η οικονομική, ώστε να επενδύσεις και δύο χρήματα παραπάνω με τις περιπτώσεις αυτών των συμβολέων που δεν βρίσκονται στην ομάδα, υπάρχει πλέον στον Άρη και μπορεί αυτά τα χρήματα να τα επενδύσει ο Άρης, να βάλει και κάποια άλλα και να φέρει καλύτερους ποδοσφαιριστές για να επανδρώσουν την ομάδα. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες, 72 ώρες το πολύ, θα έχουμε τις κινήσεις. Η πληροφόρηση που έχουμε από την ΠΑΕ είναι ότι δύο με τρεις περιπτώσεις βρίσκονται στο τελικό πλέον στάδιο, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάμε σε ανακοινώσεις και η ομάδα να τις ολοκληρώσει. Θέματα του παρελθόντος με φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες δεν υπάρχουν στην ομάδα, καθώς έχουν ξεπεραστεί προπολού τέτοια θέματα και ζητήματα. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον και στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες αυτό που γίνεται με τις ασφαλιστικές είναι να βγαίνουν ανά μήνα. Ακριβώς για να μην μπορούν να γίνονται διάφορα γεγονότα όπως αυτά που βλέπουμε με ρέμο και λοιπούς να είναι κατηγορούμενοι, με τις πλαστές τότε ενημερότητες που υπήρχαν. Επομένως θεωρώ ότι στις επόμενες ώρες, όπως λένε οι θύνοντες της ΠΑΕ, δεν μπορεί να το λένε, να λένε ψέματα δηλαδή ότι τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε τις μεταγραφικές κινήσεις, γιατί θα εκτεθούν πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, περιμένουμε και εμείς λοιπόν να γίνουν πράξη αυτά τα λόγια τα οποία ακούμε από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Θέλω να σχολιάσω, αν μου επιτρέπεις, την πληροφόρηση σε σχέση με το θέμα του Ερέρα και του Ματέο Γκαρσία. Το γεγονός ότι ο πρώην προπονητής του Άρη κάλεσε τον Αργεντίνο, δεν ξέρω αν έγινε μία 15 ή 135 φορές, ο Πάκο Ερέρα δεν θα έπρεπε να τον πάρει ούτε μία φορά τον Ματέο Γκαρσία. Είναι θετικό το γεγονός ότι και ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή και ο ίδιος ποδοσφαιριστής ενημέρωσαν αμέσως τη ΠΑΕ Άρης. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο ο προπονητής πριν από ένα μήνα, πόσο είναι που έφυγε ο Ερέρα, να παίρνει και να παίζει ένα τέτοιο παιχνίδι εις βάρος της ομάδας. Ο Ερέρα που δεν τον ήθελε το Ματέο Γκαρσία το περασμένο καλοκαίρι στον Άρη, έτσι. Ο Ερέρα, ο οποίος, γιατί υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο, είναι μια επιλογή
του Καρυπίδη και του Διαμαντόπουλου. Αυτό ακριβώς. Μια πρόταση που έγινε στον Καρυπίδη, μια πρόταση την οποία την έπρεξε στη συνέχεια ο Διαμαντόπουλος, με τον Ερέρα να σημειώνει ότι θα ήθελε έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή εκεί, και παρόλα αυτά να βλέπουμε τώρα τη συγκεκριμένη πράξη. Για μένα είναι unfair, 100% unfair. Πραγματικά πέφτει πάρα πολύ στα μάτια μου ο Ισπανός. Δεν είχα πάρει θέση ως προς την απομάκρυνσή του, με την έννοια ότι πάντα, και αν δεις πολλές φορές, συζητούσαμε και μαζί και εκνευριζόμουν όταν τίθεταν θέμα φυσικής κατάστασης, οτιδήποτε, δεν θέλω ποτέ να πηγαίνει στον επόμενο η ευθύνη του σήμερα και του τώρα. Και πολλές φορές, αν και υπάρχει, παρόλα αυτά δεν θέλω να λειτουργεί ως δικαιολογία. Για μένα είναι πέρα για πέρα απαράδεκτο το οποίο έκανε. Μπορούσε κάλλιστα να πάρει το Διαμαντόπουλο, να πει θέλω τον Ματέο Γκαρσία. Παιδιά, επειδή είναι και παίκτης που ανήκει στη Las Palmas, πώς σας φαίνεται το ενδεχόμενο να γυρίσει τώρα? Όχι, δεν θέλουμε, όχι θέλουμε. Το να παίρνει τον ποδοσφαιριστή, να προσπαθεί να τον τρελάνει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο, και μπράβο και στον Ματέο, μπράβο όμως και στον εκπρόσωπό του, και το λέω χωρίς να ξέρω ποιος είναι ο μάνατζερ του, του Ματέο Γκαρσία, που ενημέρωσαν αμέσως τον Άρη, και μάλιστα τον ενημέρωσαν με ένα ιδιαίτερο καθεστώς, γιατί ο παίκτης το καλοκαίρι ενδεχομένως να γυρίσει και να έχει προπονητή τον Ερέρα. Ναι, καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον, για τον ποδοσφαιριστή, όταν θα έχει αρνηθεί τώρα. Κρατάω και το αρνητικό του πρώην προπονητή, αλλά και το θετικό της αντίδρασης του μάνατζερ και του ποδοσφαιριστή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει κάτι και για τον Ματέο Γκαρσία και τη συμπεριφορά που έχει το κλαμπ απέναντί του. Δείχνει κάτι και ως προς το Μαυράι και τη συμπεριφορά που έχει αυτός απέναντι στο κλαμπ. Μέσα στον Άρη έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και φέτος, να βλέπουμε φαντάσματα, να μιλάμε για αρνητικά πράγματα που υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να αντιλαμβανόμαστε και τον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ από κάποια τέτοια μικρά γεγονότα. Από τη μία είναι ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ δεν είπε «φεύγω να πάω στην Ταραγώνα». Δεν πίεσε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Ματέο Γκαρσία το ίδιο. Ο Μαυράη δεν κάθισε πάνω στο συμβόλαιο για να πιέσει ή να κάνει προσφυγή ή οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν προσφυγή πώς να κάνει, αυτό είναι επιβεβαιωμένος. Έφερε και πρόταση για να πάρεις χρήματα, και πήρες και χρήματα, πήρες ένα πενταράκι. Δηλαδή η ομάδα βγήκε κερδισμένη στο τέλος από την περίπτωση του Μαυράη, στο οικονομικό, έτσι, δεν είναι και τα χρήματα που αμείβεται ο ποδοσφαιριστής, που και αυτά πήρε τα χρήματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, και από εκεί και έπειτα γλίτωσε ο Άρης το συμβόλαιο. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσθέτουμε και να τα λογίζουμε και να τα σκεφτόμαστε στην τελική σούμα που κάνουμε για τον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ. Τώρα από εκεί πέρα έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξει ο Άρης. Έχει πάρα πολλά ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, στελέχωσης κτλ. Τα οποία όμως είναι φυσιολογικά στο πρώτο εξάμεινο της επιστροφής στη Λίγκα. Αν είχε δύο διαφορετικά αποτελέσματα με τον Εργοτέλη και τον Πανετολικό, θα μιλούσαμε με τελείως διαφορετικό πρόσημο για την ομάδα. Είναι αρνητικό αυτή τη στιγμή το πρόσημο για την ομάδα, εξαιτίας αυτών των αποτελεσμάτων που καταρχήν πέταξαν το βασικό στόχο εκτός, και κατά δεύτερον σε έχουν φέρει, δεν θα πω σε μειονεκτική θέση, αλλά σίγουρα δεν είναι σε πλεονεκτική θέση στο ζήτημα της ευρωπαϊκής εξόδου. Πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ και πρέπει να ενισχύσει και την ομάδα σου σημαντικά με 4-5 μεταγραφές ενδεκαδάτες. Αν όχι 4-5 δεκαδάτες, οι 3 τουλάχιστον πρέπει να πάρουν φανέλα βασικού για να μπορέσει να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή έξοδο. Ωραία, Χρήστε. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα που υπάρχουν. Ωραία, την επόμενη ώρα νομίζω θα μιλήσω για μπάσκετ. Θεωρώ απαράδεκτη την απόφαση για την δίπλα μου τον έλεξη. Έχω τον Τζολιά Γιάννη Παραπονιά, τον οποίο ευχηθούμε και χρόνια πολλά ένα σχόλιο, για την ονομαστική του εορτή. Τα χρόνια πολλά βέβαια στο Γιάννη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στο ραδιόφωνο, φίλε, αφού τον χώσαμε, μετά θυμήθηκα ότι γιορτάζει. Αλλά δεν είχαμε ήδη χώσει. Δεν πειράζει, φίλε, και εμείς έχουμε κατέβει στη γιορτή μας. Αλήθεια, εμείς έχουμε κατέβει. Ο Γιάννη, τι είναι αυτό, λοιπόν, εκεί αμέσως να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να πούμε. Να βγει μπροστά, εγώ. Εργοδοσία, φίλε, εργοδοσία. Έτσι, ακριβώς. Ήθελα να πω το εξής. Ναι. Θεωρώ απαράδεκτη την απόφαση του ερασιτέχνη. Ναι. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι δεν θέλει να κάνει την ομάδα, να είμαι υπό τη λέξη. Έτσι. Τάνα και τα λοιπά. Και για τον ίδιο ακριβώς λόγο,
και η δική μας η τοποθέτηση είναι λίγο πιο light από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Για μένα είναι πέρα για πέρα απαράδεκτο όταν μια διοίκηση πριν από 5 μέρες, 6 πόσο είναι, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει έχουμε πληρώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και είναι στη διάθεση του καθενός κτλ. Να τα δείξουμε αυτά. Δεν λέει λέξη για τον μπαν. Λέξη. Δεν αναφέρει τίποτα σε σχέση με τον μπαν. Και όταν υπάρχει για μένα η ευκαιρία να θεί ο Γουλιέλμος ενώπιον των μελών του ερασιτέχνη Άρη και να πει παιδιά, ορίστε, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κοιτάξτε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχουμε βάλει, δεν είναι τίποτα. Δύο καρτέλες θα έδειχνε. Ούτε θα λέγαμε πού τα βρήκε τα λεφτά, ούτε θα λέγαμε ποιος τα έδωσε, ούτε οτιδήποτε άλλο. 1,5 εκατομμύριο ευρουλάκια, κοιτάξτε, είναι οι πληρωμές που έχω κάνει και σας είπα πριν μια εβδομάδα. Δεν θα μιλούσε μετά κανένας. Τόσο αν υπάρχει άλλος μάγκας με 1,5 εκατομμύριο ευρώ να τα δώσει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αντί λοιπόν να έρθει και ενώπιον όλων να μας αναγκάσει να πούμε αυτός ο άνθρωπος, αν μη τι άλλο, έχει βάλει 1,5 εκατομμύριο. Οκ. Έχει κάνει λάθος αγωνιστικές επιλογές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά έχει βάλει 1,5 εκατομμύριο όταν κανένας άλλος δεν έβαζε. Δεν το κάνει. Και να πει, έχουμε κάνει αυτήν και αυτήν και αυτήν την ενέργεια για την άρση του μπαν. Ούτε αυτό το κάνει. Άρα όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν έρχεται στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη που δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Δεν μπορεί να τον καθαιρέσει από τη διοίκηση. Δεν είναι Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ. Έτσι. Απαράδεκτο. Και σε, ένα χρονικό σημείο, συγγνώμη σε διακόπτω, Χρυσάνθε, που με την πρόσφατη ανακοίνωσή της ΚΑΕ έκανε ένα παναριανό κάλεσμα. Και την ίδια ώρα που. Παναγιώνω κάλεσμα, αλλά χωρίς Γενική Συνέλευση. Αυτό ακριβώς. Αλλά την ώρα που ο κόσμος του Άρη ζητάει από το μεγαλομέτωχο να βγει στη Γενική Συνέλευση και να παρουσιάσει στοιχεία και νούμερα, αυτός αρνείται. Δηλαδή, δεν συνάδουν αυτά τα δύο. Εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Όλοι μας κάνουμε κατά κάποιο τρόπο, δεν μιλάμε υπό την έννοια ότι υπάρχουν σε εξέλιξη πολύ σημαντικά παιχνίδια τα οποία. Προφανώς κανένας παίκτης δεν θα μπορεί να νιώθει άνετα να ακούει να πλακωνόμαστε μεταξύ μας για τον Α ή τον Β λόγο. Ακριβώς. Θα πρέπει να έχουμε την εικόνα που είχε το Παλέ χθες, εκπληκτική παρουσία χθες το Παλέ. Εκπληκτική παρουσία και αυτό το έβλεπε ο καθένας και μέσα από το τηλεοπτικό δέκτη. Εγώ το είδα την τηλεόραση το παιχνίδι και είχα την αίσθηση ότι παίζεις με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Ήταν απίστευτη ατμόσφαιρα όντως. Ομάδα. Φοβερός παλμός. Στο γήπεδο και μακάρι να είναι σε κάθε μα σε κάθε παιχνίδι έτσι στο γήπεδο. Να πω εδώ επίσης το εξής, γιατί ακούω και διάφορα να λένε για τον Ερασιτέχνη, να λένε για τον κύριο Ψηφίδη ή τίποτα άλλο. Αύριο, σας το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Ψηφίδης μπαίνει στο χειρουργείο. Πέρα από όλα τα άλλα, πρέπει να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, να ευχηθούμε να πάει καλά η επέμβαση που κάνει, είναι σοβαρή η επέμβαση που κάνει ο άνθρωπος. Ταλαιπωρείται από ένα σημαντικό πρόβλημα. Είχε ένα σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγες μέρες πάλι με τον Άρη, σε συνάντηση των ακαδημιών του ποδοσφαίρου και των γονέων εκεί κτλ. Όχι των μικρών ομάδων, των μεγαλύτερων ομάδων. Ήρθε, τον πήρα ασθενοφόρο και τα λοιπά, πήγε, νοσηλεύτηκε για μια εβδομάδα. Ο γιατρός του είπε ότι ή κάνεις την επέμβαση ή ο καθένας καταλαβαίνει τα υπόλοιπα. Επομένως, ας τον αφήσουμε τον άνθρωπο αύριο να δώσει τη μάχη του. Από εκεί και έπειτα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στην Στέφνη Άρη, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, τους έχει την ευθύνη, την υπογραφή, okay. Από εκεί έπειτα όμως πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι, να το ευχηθούμε περαστικά, να κάνει την επέμβαση, να πάνε όλα καλά και από εκεί έπειτα θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Τη θέση μας σε σχέση με τη στάση του κ. Γουλιέλμου και το ότι δεν παραχωρεί και το Αλεξάνδρο, μ' άρεσε και αυτό πάρα πολύ, το ότι δεν παραχωρεί το Αλεξάνδρο, αλλά είναι δικό του, το αφήνω στην άκρη. Γιατί, και για να καταλαβαίνόμαστε κιόλας, αν ήθελε ο Ερασιτέχνης και η συνέλευση γινότανε και στο Αλεξάνδριο γινόταν μια χαρά. Γιατί η σύμβαση δεν είναι με την ΚΑΕ, στο Αλεξάνδριο. Έτσι. Υπάρχει με την ΚΑΕ, αλλά υπάρχει και με τον Ερασιτέχνη. Mm-hmm. Ως... Μέτοχος του 10%. Όχι το μόνο το 10%, ως ο θεματοφύλακας. Mm-hmm. Είναι με την ΚΑΕ, το μπάσκετ παίζει εκεί φυσικά, αλλά και ο Ερασιτέχνης μπορεί να αξιοποιήσει, να ζητήσει. Δηλαδή πάει ο Ερασιτέχνης έτσι και ζητάει τη σάλα. Μόνος του. Χωρίς την κατάθεση της ΚΑΕ. Από ένα κρατικό γήπεδο. Mm-hmm. Ποιος θα το στερήσει? Κανείς. Τι χρήση έχει η ΚΑΕ, δεν είναι δικό της. Έχει τη χρήση. Τέλος πάντων. Το λέω απλά για το αν ήθελε κάποιος να τραβήξει το σκηνή.
Δεν θέλει φυσικά κανένα να το τραβήξει αυτή τη στιγμή. Αυτό εκμεταλλεύεται ο κύριο Γουγέλμο. Κάτσε, γιατί υπάρχει ανακοίνωση τη ΚΑΕΑΡΙΣ. Περίμενε. Τι? Υπάρχει η διοίκηση τη ΚΑΕΑΡΙΣ για ακόμα μία φορά. Αυτό ήταν. Ευχαριστεί, λέει, τον Αριανό κόσμο για την επανάληπτη παρουσία του στο χθεσινό αγώνα με τον Ήφαιστο στο Λίμνο και επιβεβαίνει ότι θα είναι παρούσα οποιαδήποτε γενική συνέλευση γίνει με πρωτοβουλία του ΑΣΥΓΜΑ Άρης και με θέμα τον μπασκετικό Άρη. Όποτε αποφασίσει ο Ερασιτέχνη Άρης σε χώρο φυσικά γενικών συνελεύσεων. Αναφέρει ανακοίνωση τη ΚΑΕ πριν από λίγο. Κάπου χανόμαστε στη μετάφραση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, είναι λίγο. Αυτό είναι ωραίο τώρα. Ναι. Αυτό τώρα είναι ωραίο. Ο χώρος δηλαδή ήταν το θέμα μας. Δηλαδή, αυτό είναι ωραίο. Θα την κάνουμε τη συνέλευση, αλλά σε χώρο για την πόσο ελεύθερο. Αντιλήφθηκε τι έγινε τώρα. Και τις αντιδράσεις. Ναι. Η παναχώρηση λέγεται αυτό. Είναι ωραίος ο τίτλος. Και τώρα μέχρι το βράδυ ξέρεις... Η παναχώρηση της ΚΑΕ για το θέμα της Γενικής Συνέλευσης. Και τώρα μέχρι το βράδυ θα βγάλει ανακοίνωση νέα ρεστέχνης που θα λέει ότι θα γίνει τελικά Γενική Συνέλευση. Όχι, δεν θα γίνει τώρα. γιατί ο χώρος και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα. Η παναχώρηση λέγεται, γιατί προφανώς υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις από το σύνολο του κόσμου και μάλλον θα την γυρίσει αλλά σε άλλο χώρο. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν να θα γίνει στο παλέ. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Αν γίνει στο παλέ σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, που έχουν γίνει πολλές σε ξενοδοχείο, έτσι. Ποιο είναι το θέμα τώρα, δεν μπορώ. Στο ξενοδοχείο είναι λίγο πιο ελεγχόμενη η κατάσταση προφανώς. Αχα. Είναι και αυτό, σωστό. Έχει, μπαίνεις, βγαίνεις, έχει κάμερες, αυτά τα πράγματα. Να τους φακελώσουμε, να δίνουμε και τέτοια. Να δίνουμε και το άμκα μας. Άμα είναι για να μπούμε μέσα στη Γενική Συνέλευση. Δεν φτάνει το να έχεις αριθμό μέλους ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Η ανακοίνωση με την υπαναχώρηση της ΚΑΕΑΡΙΣ. Εκτός αν να σου πω κάτι, επειδή όλα μου τα έχουμε δει, δεν είπαν ψέματα τον ερασιτέχνη ότι δεν θα παραστεί ο Γουλιέρμος. Δεν το νομίζω. Δεν νομίζω, όχι, εντάξει. Αν δεν το δεν το νομίζω. Τέλος πάντων, υπάρχει τώρα και. Να σου πω και κάτι. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχει και η άλλη τρίπλα. Για να αποφασιστεί και πάλι Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Άρη πρέπει να υπάρχει συμβούλιο. Πρέπει να πραγματοποιηθεί συμβούλιο. Σωστό. Απουσία του Προέδρου πλέον. Ναι. Ευσταθεί αυτό βάσει καταστατικού. Αυτές, ναι, μπορεί να γίνει συμβούλιο. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Πότε να γίνει. Πότε να γίνει. Σήμερα. Δύσκολο. Είναι προφανέστατο τι γίνεται για να υπάρξει η ανακοίνωση αυτή τώρα βγήκε για να κερδίσει χρόνο. Αλλά να σου πω κάτι πραγματικά. Αν ήμουν ερασιτέχνης Άρης, θα έκανα έκτακτο συμβούλιο αυτή τη στιγμή, τώρα το μεσημέρι, δια περιφοράς και θα ανακοίνωνα. Αλλά πλέον δεν προλαβαίνεις με τις ημερομηνίες για το 14 και 17. Θα δούμε. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πράξη. Έχετε και ρεπορτάζ να κάνετε, Γιάννη, να το ψάξετε λίγο παραπάνω το θέμα. Βεβαίως. Αύριο θα σας έχουμε. Υπάρχει αυτή η αλλαγή στάσης. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή στάσης από τον Γουλιέρμο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αύριο θα σας έχουμε κοντά μας. Αύριο δεν θα είστε ούτε εσείς, φίλε, γιατί 5 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια! Καλά, κοιμάσαι ο Ορφιός. Πολύ να το έκανα. Δώρο. Έβαλα όρισα το μάτς. Πολύ ενδιαφέρον project. Πολύ ενδιαφέρον project. Εγώ ήμουν το πρωί με το ακροατήριο, φίλε, κανονικά ήμουν παρόν με το ακροατήριο μου το πρωί. Για τα απόγευμα και φύγανε. Για τηλεφωνικά τώρα. Αν έρθει και δει την κατάσταση εδώ πέρα, θα σου πω. Ωραία. Γίνεται. Λευκά όρια. Τι γίνονται, τα λευκά όρια. Μια που μας ακούνε στην περιφέρεια, να τους πούμε ότι υπάρχουν και δρόμοι μέσα στα χωριά. Αποκλεισμένοι. Δηλαδή, περίμενε. Έξω. Είστε ακόμα αποκλεισμένοι. Όχι, αποκλεισμένο δεν είναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, το βράδυ γίνεται καλλιτεχνικό πατινάζ. Αυτό νομίζω ότι γίνεται γενικά στις περισσότερες περιοχές. Όχι, φίλε. Όχι. Γιατί ο δρόμος μέχρι έξω από το Βασιλάκο είναι κανονικά δρόμος. Ναι. Περνάνε τα μεγάλα, όπως τα λένε. Ναι. Και λιώνουν, σπάνε τον πάγο. Ναι. Μέσα όμως, έτσι, στους δρόμους στα χωριά, δεν έχουν μπει μέσα αυτά. Ή έχουν μπει μια φορά την πρώτη μέρα. Έτσι. Δηλαδή στο Βασίλακο τώρα η κατάσταση μέσα στους δρόμους, στα στενά δηλαδή. Εγώ το παλεύω με το αυτοκίνητο. Ναι. Βάζω τετρακίνηση και ψηλό. Φεύγει, αλλά κρατιέται, ρε παιδί μου. Δεν τίθεται θέμα. Ναι. Δεν μπορείς μετά τις 7-8 το έτσι, απόγευμα έτσι, να νιώσεις ασφαλής, αν δεν έχεις τζιπ. Έτσι. Δεν μπορείς. Ή το παίζω. Δεν είναι κακό. Πρόχωμα, Βασίλακος, γέφυρα. Ναι. Πήγα στον Άγιο Αθανάσιο που είναι 10.000 κάτι, κύριε φίλε. Ναι. Σε συγκεκριμένους δρόμους θα έχει πράγματα.
Ας πούμε μια βολτίτσα. Δεν είναι κακό. Εδώ στην Περαία δεν μπήκανε χθες. Σοβαρά, μιλάς που έχουμε και δύο κεντρικούς. Είναι παραθαλάσσιο γι' αυτό. Ναι, είναι παραθαλάσσιο. 25 πόντους χιόνι για το παραθαλάσσιο. Καλά, εμάς ήταν. Η υγρασία πάντα τραβάει το χιόνι. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Στο γόνατό μου έφτασε εμένα. Να με δεις χθες και προχθές να κάνω να βιάζω την αυλή από τα χιόνια. Εκπληκτικός Μαγκάιβερ. Μέχρι το γόνατο, όχι, δεν ήμασταν μέχρι εκεί. Εμείς ήμασταν μέχρι το γόνατο. Είχαμε πολύ πράγμα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, μια παράκληση στην περιφέρεια, στο οποίο είναι Δήμος Χαλκιδόνας, ποιος είναι ο αρμόδιος, να μπει και λίγο μέσα. Απ' έξω μια χαρά τα έχουν κάνει. Όντως οι άνθρωποι κάναν καλή δουλειά φέτος, σε αντίθεση με πρόπερση, που γινόταν ο κακός χαμός. Δηλαδή ο μηχανισμός λειτουργήσε φέτος όσον αφορά τα κύρια οδικά δίκτυα. Να είμαστε σωστοί, έτσι να είμαστε δίκαιοι. Αλλά κάτι και μια, όσο δύσκολο για να είναι, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο, δεν μπορούν να πάνε παντού, σε όλα τα χωριά του πλανήτη, αλλά έτσι μια που έχουμε εμείς το πλεονέκτημα και είμαστε ο ΝΕΙΡ, μια παράκληση να μπουν και μέσα στο χωριό λίγο να καθαρίσουν. Ωραία, Χρήστα, θα τα λέμε ξανά. Τα νέα στις μεταγραφές αύριο το πρωί στις 10. Μάλιστα. Κοίτα, μην έχουμε μέχρι το βράδυ. Ή το βράδυ. Α, έχει το βράδυ εκπομπή. Όχι, απόψε δεν έχω, αύριο. Αύριο λέω. Ναι, κοίτα, μην έχουμε. Α, το βράδυ αύριο θα τις πεις. Κοίτα, μην έχουμε μέχρι. 10 η ώρα. Κοίτα, μην έχουμε μέχρι απόψε το βράδυ. Λοιπόν. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε τα γραφή. Εντάξει, θα είμαστε συντονισμένοι. Ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο. Ναι, εντάξει. Να δούμε. Υπάρχει το ενδεχόμενο. Καλησπέρα, τον Ρωμανό Μακεδονία. Θα βγει στο τηλέφωνο, βγήκε. Όχι, ακόμα το αναζητούμε. Είναι αλήθεια. Χάθηκε, στα χιονιά. Ναι. Είναι και επίκαιρο με τα χιονιά. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Έγινε. Να σε καλά, Χρήστα. Να σε καλά, Χρήστα. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Τσαλτίδη που φυσικά εντάξει, εκτροχιάστηκε η κουβέντα από ένα σημείο και μετά και πήγαμε σε άλλα. Α, δεν έχουμε αύριο που πήρε Καβάδια. Άλιστα. 5 η ώρα, Παίρνα ρε άρκεση να μην κάνουμε και την Τετάρτη. Παίρνα ρε άρκεση. Πήγες με βάγεις 3 γκολ από τον Εργοτέλη. Απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί ξεφύγαμε και λίγο, μαζί μας είναι ο Αβράμογλου, στον οποίο μπορείτε να βρείτε 100% φυτικό αφροδισιακό προϊόν, και αυτό είναι φυσικά το επιμέντιουμ Μακούν. Ιδανικό για αισθητική δυσλειτουργία, αύξηση των σπερματοζωαρίων και προσφέρει μεγαλύτερη ερωτική ικανοποίηση. Περιέχει μέλι, βασιλικό πολτό, γύρι, τζίντζερ και πολλά άλλα θαυματουργά δώρα της φύσης. Τον Αβράμογλου το βρίσκεται Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου. Και φυσικά Γιαννόπουλο Σέρβις, πάτε το φορτηγό σας 24 ώρες 24ωρο για σέρβις και 24 ώρες. Τι έχω πάθει σήμερα, είμαι πολύ off. Τα μπερδεύω όλα σήμερα. Γιατί έτσι, φίλε, Τρεις μέρες γίκα off. Βλέπεις τι κάνει το καθιστώς. 24 ώρες 24ωρο το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου. Μας ματιάξανε, φίλε. Έρχεται και σας βάζει μπρος. Έτσι. Στο 2-3-10-7-51-9-33. Και φυσικά μπορείτε να πάτε και το φορτηγό σας ανά πάσα στιγμή να του κάνετε και σέρβις. Και να τα αλλάξετε όλα. Πέταλα, σούστες, αερόφουσκα στις καλύτερες τιμές. Πάμε στο διάλειμμα λίγο να με ξεματιάξει ο Παραπονιάρης και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και με μπόλικο μπάσκετ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπρο 107,4 All About Harrison Air. Παρέα με τον Γιάννη Παραπονιάρη. Θα πάμε σε πιο μπασκετικά μονοπάτια στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μιας και έχουμε πιάσει 6,5 έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε και σε λίγο το Σταμάτη Μορελή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Για το χθεσινό παιχνίδι φυσικά και την νίκη του ηφαίστου. Και για τις δύο ανακοινώσεις που είχαμε σήμερα και μονοπολούν η αλήθεια των ενδιαφέρων τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή, πρώτα την ανακοίνωση του Εραστέχνη, την οποία γνωστοποίησε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Και η απάντηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα και την ακούσατε και στον αέρα του Λίμπερο από πλευρά ΣΚΑΕ, ότι η ομάδα δηλώνει πρόθυμη για την διεξαγωγή μιας γενικής συνέλευσης σε χώρο γενικής συνέλευσης, όπως τονίζει. Άρα όχι το Αλεξάνδριο και κάπου αλλού. Και το κάπου αλλού, όπου κάπου αλλού, βάλτε την αίθουσα ενός ξενοδοχείου που έχουμε δει και τις περισσότερες συνελεύσεις του Άρη, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, τα τελευταία χρόνια, με ξέρεις εκείνες τις ωραίες εποχές που γινόντουσαν οι συνελεύσεις της Λέσχης τότε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ωραίες εμπειρίες ήταν αυτές. Στα πολύ πολύ πρώτα μας δημοσιογραφικά βήματα. Κάτι 8 ώρα, 9 ώρα εκεί, Νίκο μου, που παρούσες. Είχαμε βαρέσει, φίλε, στο Βελίδιο από τις 3, 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 το βράδυ έχουμε κάτσει. Έχουμε κάτσει, ναι, 12ωρο σχεδόν γεμάτο ήταν. Ήταν ωραία τότε. Μεγάλο σχολείο το Βελίδιο. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μουρελή. Πάμε λοιπόν να βάλουμε στην κουβέντα και το Σταμάτη το Μουρελή για να συζητήσουμε τα μπασχετικά. Σταμάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και σαν παλιός που είσαι. Καλησπέρα, Γιάννη. Θα είναι. Και
Πρόλαβε στο Βελίδιο τώρα, εσύ ρώτα κάνα πιο παλιό να σου πει τι γινόταν. Καλά, έχω μάθει και τα πιο παλιά. Εντάξει, στο Βελίδιο. Στο Βελίδιο ήταν πολύ κόσμο. Είναι κολέγιο, ένα. Κολέγιο ήταν, σε σχέση με αυτά που είχε πει. Εσύ πρόλαβε τα. Τα κυριλέ. Εντάξει, κοιτάξτε. Σε σχέση με αυτά που ζει, ας πούμε, η δική μου γενιά δημοσιογραφικά, εντάξει, έχουμε ζήσει θεωρητικά και κάποιες καταστάσεις που ξέφυγαν λίγο. Αλλά σε σχέση με αυτές που ζήσατε εσείς, είναι ναι, είναι δελασάλ, ναι. Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικές τότε οι γενικές συνελεύσεις. Ναι. Ο Άλβα Σίγμα τότε έπαιζε πολύ πιο ενεργό ρόλο στις όλες τις διαδικασίες. Ήταν τελείως διαφορετικά. Ναι. Έτσι, τα τότε χρόνια είχε πιο πολλά μέλη. Ναι. Γενικότερα ακόμα και οι εκλογές κάπου στο Άλβα Σίγμα ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Για κάνουμε ένα... Τώρα, εντάξει, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, γιατί μιλάμε για ένα Άλβα Σίγμα ο οποίος έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του, πάρα πολλά χρέη και δεν είναι δύσκολο για κάποιον να μπει εκεί. Και κάνουμε πλέον, ένα σχόλιο τώρα, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται και για την ανακοίνωση που είχε νωρίτερα από την Εργαστέχνη, αλλά και για την απάντηση της ΚΑΕ που είχαμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Τι σχόλιο να κάνω. αυτά θα έπρεπε καλύτερα να τα φροντίζουμε στην οικογένεια. Τώρα δηλαδή, συγγνώμη, βγήκε Άλβα Σίγμα πριν μια μισή ώρα, ακριβώς δεν θυμάμαι ακριβώς την ανακοίνωση, και είπε ότι δεν γίνεται γενική συνέλευση γιατί είναι αντικός ο Γουλέλμος. Και βγαίνει τώρα ο Γουλέλμος και γιατί δεν δίνει το πάλι. Και βγαίνει τώρα ο Γουλέλμος και ζωτικά εκθέτει τον Άλβα Σίγμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνει η γενική συνέλευση. Στους χώρους λέει, των ειδικών συνελεύσεων. Δεν υπάρχουν χώροι, κύριε Γουλιέλμο, γενικών συνελεύσεων. Οι γενικές συνελεύσεις του Άρη έχουν γίνει στο Βελίδιο, όπως είπες. Έχουν γίνει παλιά σε κάποια ξενοδοχεία της πόλης. Έχει γίνει παλιά, δεν κάνω λάθος, στα γραφεία του Άλφα Σίγμα. Έχει γίνει, ξέρω εγώ, σε διάφορα μέρη. Μέχρι και στο Βικελίδης έχει γίνει ανοιχτή. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ειδικό... κέντρο γενικών συνελεύσεων του Άλβα Σίγμα. Έτσι, αυτό που λέει δηλαδή ο κ. Καϊάρης, εντάξει, προφανώς ο κ. Γουλέλμος ίσως να μην έγινε ποτέ το παρόν σε μια γενική συνέλευση για να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ειδικό μέρος γενικών συνελεύσεων του Άλβα Σίγμα. Έτσι, το μέρος αυτό το βρίσκει ο Άλβα Σίγμα, το ορίζει ο ίδιος, ανάλογα με το πόσα άτομα και τι σημαντικό θέμα είναι. Άμα είναι μια απλή γενική συνέλευση για να περάσουν μέλη και για τον ισολογισμό του Άλβα Σίγμα, ξέρω εγώ, για αυτά, συνήθως δεν χρειάζεται μεγάλο. Άμα είναι όμως για ένα θέμα όπως ήταν παλιά με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, θα χρειαστεί και το παλέ. Για μόνο που σαν μέλη δεν υπάρχουν Άλβα Σίγμα. Έτσι, αλλά το συμπέρασμα που βγαίνει σήμερα είναι ότι υπάρχει θέμα ανάμεσα στον Άλβα Σίγμα και την Καϊάρης. Έτσι, γιατί οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλες στην μερίδα του κόσμου από την ώρα που βγήκε η ανακοίνωση Άλβα Σίγμα. Ο κόσμος ο οποίος περίμενε να γίνει αυτή η γενική συνέλευση, για ποιο λόγο. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, αν μπορούσαμε και να το κρίνουμε να το πούμε σε έναν Νίκο. Έτσι, ότι ο Άλβα Σίγμα δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή τη διοίκηση ΚΑΕ. Δεν έχει καμία δύναμη πάνω σε αυτό. Όταν ο μεγαλομέτωπος έχει το 90% και είναι οικονομικά τακτοποιημένη η ομάδα στις πληρωμές της. Έτσι, αυτή τη στιγμή, οι παίχτες δηλαδή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι το Άλβα Σίγμα. Η γενική συνέλευση του Άλβα Σίγμα θα γινόταν με σκοπό την ενημέρωση των μελών του Άλβα Σίγμα και του εν γέννη 10% μετόχου της ΚΑΕ Άρης για το τι κάνει το άλλο 90% για θέματα βασικά όπως είναι το οικονομικό κυρίως, το μπαν, το άρθρο 99, τα χρέη της τρέχουσας διοίκησης. Αυτά κυρίως. Για το αγωνιστικό δεν μπορεί να πει κάτι ο Γουλιέλμος. Τι να σου πει. Άλλαξε αποπονητή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έφερα ένα παίχτη. Αλλά όταν αρνείσαι να εδώ στο παρόν σε μια γενική συνέλευση, ενώ το καλοκαίρι που σου καλέσανε, γιατί τότε είναι η συνέχεια της γενικής συνέλευσης του Λάσκαρη, έτσι θα θυμούνται ο κόσμος του Άρη, εκεί έδωσε το παρόν κανονικά. Όταν ουσιαστικά δεν είχες κάποιο λόγο να δώσεις το παρόν εκεί, γιατί είχες πάρει την ομάδα και ουσιαστικά έσωσες μια κατάσταση από το Λάσκαρη. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να δώσεις το παρόν εκεί. Και όμως το έδωσες. Τώρα όμως που υπάρχει η κατάσταση σήμερα, επειδή έγινε αυτή η νίκη και χρειάζεται με τον Ιδεστό, δεν σημαίνει ότι όλα αφήνονται, ξεχνούνται, τα βάζουν κάτω, αλλά και προχωράμε. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνω ότι ο κ. Γουλιέλμος στην επικοινωνία προφανώς πήγε με τα μέλη με τους ανθρώπους του Βασίλη. Παρήξε και αυτό στο τραπέζι, ότι παιδιά, κοιτάξτε τώρα η ομάδα κέρδισε ένα μάτς, πάμε να κερδίσουμε κανένα ακόμα αυτά, να μην έχουμε θέματα. Και είπαν εντάξει, δεν είναι αυτό όμως το βασικό. Δηλαδή, ο Άλβα Σίγμα δεν καλεί τον Γουλέλμο για αγωνιστικό έλεγχο. Δεν μπορεί να τον κάνει αγωνιστικό έλεγχο.
mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Και καμία στιγμή βασικά δεν μπορεί να το κάνει. Αγωνιστικό δεν μπορεί να το κάνει με τη λογική ότι γιατί δεν παίρνει παίκτη, γιατί έχω τον πάνω. Ωραία, γιατί δεν έχει γυρίσει τον πάνω. Ακριβώς. Και βλέπουμε σήμερα ένα γαϊτανάκι και ελπίζω να είναι τελευταίες, να μην έχουμε, γιατί ίσως να περιμένουμε κάποια απάντηση στην ΟΒΑΣΥΓΜΑ. Να μην πούμε σε ένα γαϊτανάκι τώρα ανακοινώσεων ποιος έχει δίκιο και ποιος είπε αρνούμε και ποιος είπε δεν αρνούμε. Ας την πάρει αυτή την ανακοίνωση στο ΟΒΑΣΥΓΜΑ και ας βγει τώρα σήμερα να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Mm. Από τη στιγμή που και ο Γουλός μου δεν έχει πρόβλημα. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ο Χρήσανθο δεν αποκλείεται, εγώ θεωρώ και πιθανό μέχρι το βράδυ να έχουμε και ανακοίνωση από την πλευρά του ορίστη. Μα αυτό λέω, αλλά η ανακοίνωση που θα βγει να είναι ουσιαστική, να μην είναι μια ανακοίνωση απλά η οποία θα διαψεύδει ξανά τον Γουλιέλμο. Ναι. Να βγει μια ανακοίνωση, θεωρώ εγώ, αυτή τη στιγμή, η οποία λέει ότι ο ΟΒΑΣΥΓΜΑ, ωραία, θα γίνει η Γενική Συνέλευση 14 του μήνα. Με δεύτερη μηνύμα τη 17 του μήνα. Από τη στιγμή που ο κ. Γουλιέλμος λέει ότι δεν έχει πρόβλημα. Και ας μην την ορίσουν στο Αλεξάνδριο, ας την ορίσουν καπαλού. Αλλά ας πάρει αυτό το κομμάτι της ανακοινώσεως της ΚΑΕ και ας το προχωρήσει. Μην έχουμε πάλι δηλαδή ανακοινώσεις. Α, όχι ο Γουλιέλμος μας είπε αυτό. Α, να ξαναβγεί ο Γουλιέλμος και να πει όχι εγώ δεν είπα αυτό, είπα αυτό. Και να μπερδεύει. Γιατί όλοι σαν ιστορία μπερδεύεται ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος δεν θα πω ότι δεν ξέρει, μπερδεύεται. Γιατί η καλός ιακός, η δημοσιογράφη, ο κάθε δημοσιογράφος έχει τη δική του ενημέρωση, τη δική του πληροφόρηση, τη δική του άποψη, αν θέλει, τη δική του στάση στο ρεπορτάζ. Έτσι. Και ο καθένας μπορεί να λέει το Α και άλλος να λέει το Β. Το είδαμε και πέρσι. Την ιστορία του Λάσκαρη. Άλλοι λέγανε το Α και άλλοι λέγανε το Β. Η ιστορία έδειξε ποιος δικαιώθηκε, αλλά το θέμα δεν είναι ποιος δικαιώθηκε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος για μήνες ήταν μπερδεμένος. Γιατί ο μεγαλομέτωχος, ο τότε μεγαλομέτωχος Καϊάρης, έκανε μία συνέντευξη σε ένα μέσο που ήθελε ο ίδιος και δεν έκανε μία συνέντευξη ανοιχτή για να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως θα έπρεπε. Και ο κόσμος μπερδεύτηκε. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε πέρσι. Φέτος ο κ. Πολίτης έκανε το καλοκαίρι μία συνέντευξη τύπου. Είπε κάποια πράγματα. Από αυτά που είπε τα πράγματα, τα μισά, έτσι, δεν είχε δικαιώδη. Δεν είχε δικαιώδη. Τώρα ακούτε εγώ το σκύλο μου. Μόλις άκουσα το δικαίωμα του Γουλιέλμου στα βάρη μου. Είμαι στην κατωρημένη βόλτα. Είμαι στην κατωρημένη βόλτα και είπα σε ένας άλλος αστυνομικός. Μάλιστα. Αστυνομικό παρσιτικό. Μάλιστα. Ήταν ωραίος το καλοκαίρι, είπε κάτι πράγματα. Έτσι. Έκανε κάποια εκπλήση, είχε ξέρω σκέψεις, αισιόδοξες προβλέψεις. Ότι θα λύσει το πρώτο δικαίωμα. Δεν το είπα. Έτσι, ξέρουμε. Εντάξει, εγώ μπορεί να έχω μια πληροφορία ο Γιάννης, αλλά επίσημα δεν ξέρουμε σε τι βαθμό βρίσκεται η πορεία των διαπραγματεύσεων στο ΠΑΝ. Ναι. Έτσι. Μίλησε για ένα εκατομμύριο εγγυημένα έσοδα. Δεν υπάρχει αυτό το εκατομμύριο εγγυημένα έσοδα. Άρα, γιατί η εκτίμηση του κράτους. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλαμε. Και όπως πολύ σωστά αναφέρομαι στο ΠΑΝ, έχεις βάλει ένα εκατομμύριο, 1,5 πως λες, σε μια πόσα της ένταξης τύπου, σε ανακοίνωση, δεν έχεις κάτι να φοβάσαι. Και δεν λέμε ότι έχει κάτι να φοβάται και ο Γουλιέλμος. Έτσι, βγες και πες όμως τι προτείνεσαι να κάνεις. Το καράβι του Άρη είναι μεγάλο. Το ότι κέρδισε τον Ήβεστο και η ομάδα έπαιξε καλά, δεν σημαίνει ότι ηρεμήσαμε τον Μπαν, λύνεται τον Μπαν και όλα καλά. Το Μπαν είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξαναβρειάζει μπροστά του. Δεν θα τον βρει τώρα, θα τον βρει σε 2 μήνες, σε 3 μήνες. Στο καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, θα τον βρει. Πρέπει να το λύσει αυτό και ο Γουλιέλμος. Και όταν λέμε να το λύσει από τη στιγμή που δεν έχει τα λεφτά να πας να πεις στο Μάρμπλ, έλα δωρε αγόρι μου Μάρμπλ. Πόσα θες, 50-60 χιλιάδες το καταβολή, πάρτες. Έλα εδώ ρε Σανικίδη, πόσα θες εσύ κάτω, πάρτε. Πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία διπλωματίας. Αυτό απαιτεί μήνες. Η επικοινωνία δεν είναι παίρνω τον Γιάννη που μένει στην Κασάνδρο ή τον Παπαδόπουλο που μένει στην Περαιά. Πρέπει να βρω τον Σανικίδη στη Γεωργία. Πρέπει να βρω τον Μάρμπουλο που παίζει. Πρέπει να βρω τον δικηγόρο του Μάρμπουλο. Το μάνατζερ του Μάρμπουλο. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία αυτή, η οποία δεν πρέπει να αφαιθεί επειδή κέρδισε ο Άρης τον Ήβεστο. Κέρδισε τον Ήβεστο η ομάδα, έξι καλά στοιχεία, μπορεί να κερδίσει και τον Ήβεστο, μπορεί να κερδίσει και τον Λάβρη, μπορεί να κερδίσει και τον Πανιόνιο και μπορεί να μην έχει δώσει κανένα πρόβλημα στο κομμάτι παραμονή. Και πάνω, αλλά, σε αυτό που λες, Σταμάτη, όσον αφορά τη διαλλακτικότητα που, που πρέπει να επιστρατεύσει κάποια στιγμή και η ΚΑΕ με τους πιστωτές της, αν δει ότι είναι. Δεν υπάρχει διάθεση για συνεργασία από τις απέναντι πλευρές. Μπορεί να αποταθεί και στη FIBA, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ούτως ώστε να μεσολαβήσει η Ομοσπονδία, ούτως ώστε να λύσει το θέμα, έτσι. Ναι, γιατί πληροφορούμαστε ότι ναι μεν η ΚΑΕ κάνει την προσπάθεια να έρθει σε επαφή με τους πιστωτές και να δώσει μια λύση στο θέμα του μπαν, αλλά αυτοί δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, είναι εξαφανισμένοι και τα συναφή.
Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να τους προσεγγίσεις και διαφορετικά στο τέτοιο. Πήγαινε στον επίσημο φορέα του μπάσκετ. Πήγαινε στη FIBA. Είναι αλήθεια ότι θέλω, μπορεί να παίξω εγώ εκεί. Σίγουρα πρέπει όταν πας στη FIBA να έχεις λύσει κάποιες υποθέσεις για να χρησιμοποιήσεις το χαρτί της FIBA όπως είχε κάνει η παλιότερη διοίκηση αρμαντική. Σωστά. Το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι φαίνεται ότι επειδή κέρδισε τον ήθεστο ότι λύθηκε το θέμα του μπαν και δεν έχουμε θέμα. Όχι. Υπάρχει θέμα με τον μπαν. Το μπαν πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Ο Άρης θα το βρει μπροστά του είτε όπως σε δύο μήνες είτε σήμερα το καλοκαίρι. Και χθες το βράδυ που ξεκινάει ο Μαδρίτης από το πρωί. Χθες το καλοκαίρι όταν έχει μια ομάδα και δίνει τον Μαγκή χρήματα. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο από τον Άρη. Το buyout όλων των Αμερικανών είναι πολύ μικρό. Και φεύγει ο Μαγκή. Δεν μπορεί να βάζει παίχτη. Και πώς θα το κρατά στον μπαν δύο χρόνια όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Το δεύτερο καλοκαίρι που τελείωσε το συμβόλαιο των Αμερικανών τι θα κάνετε. Να δείτε τον μπαν τότε. Δεν θα πρέπει να λύσει τον μπαν. Πάλι. Δηλαδή ένα θέμα που δεν πρέπει να παίρνει αναβολή. Ένα θέμα που πρέπει να παίρνει. Ότι ξαφνικά λίγη προσπάθεια πολύ έντονα είχε να κάνει με την πορεία της ομάδας. Έτσι ξεκάθαρα. Αν η ομάδα πήγαινε καλά δεν θα ασχολούν να κάνει τόσο έντονα με τον μπαν. Ο κόσμος ασχολείται με τον μπαν για να μην την πορεία της ομάδας. Από τη στιγμή που όλα κέρδισαν ένα παιχνίδι. Και έδειξε καλά στην πορεία. Μπορεί να κέρδισε καλά παιχνίδια. Καλό τον μπαν. Δεν βγαίνει από το κάδρο. Αλλά δεν είναι μόνο τον μπαν το οποίο ήθελε να μάθει όλο βασίλμα. Ήθελε να μάθει και τα οικονομικά. Ήθελε να μάθει το 99. Το 99 πλέον ξεκινάει. Επειδή πολλά είχαν ακουστεί για το πότε, πόσο πλήρωσε ο Λάσκαρης. Άλλοι λέγανε μέχρι τον Ιούνιο, άλλοι λέγανε μέχρι τον Μάρτιο. Ο Λάσκαρης έχει πληρώσει μέχρι 31 δεκάτου. Του 18. Έτσι. Έχει πληρώσει μέχρι 31 δεκάτου του 18. Από εδώ και πέρα πληρώνει ο Γουλέλμος. Το άρθρο 99. Και είναι βαριές οι δόσεις. Οι συγκεκριμένες μήνες στο άρθρο 99. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Πώς θα το πληρώσει το άρθρο 99. Υπάρχουν τα έσοδα. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει, πώς έχει τακτοποιήσει τις οφειλές της χρήσης του. Τα συμβόλαια των παιχτών, τα ΦΠΑ των συμβολέων. Όλα αυτά. Εντάξει, οι παίχτες είναι πληρωμένοι, το ξέρουμε. Δεν είναι όμως έχω πληρωμένους τους παίχτες και όλα λυθικά. Είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να απαντάει πλέον ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, αν θέλετε. Γιατί, πώς θα το πω, πώς, όταν λέει έχεις καεί από το γιαούρτι, φυλάς και το χυλό. Φυσάς και το χυλό, κάπως έτσι όπως λέγεται. Το αντίθετο. Καεί από το χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Φυσάς και το γιαούρτι, ναι, εντάξει, αυτό είπα θα το. Έτσι, γιατί επί Λάσκαρη δεν ασχολείται κανείς επί μήνες και ο Λάσκαρης κρέωσε την ομάδα για 2 εκατομμύρια. 2,5-3. Γι' αυτό τώρα λες ότι πρέπει κάθε εξάμεινο εγώ να σε φωνάζω μια σε λέω Έλαδο εσύ. Γιατί δεν ξέρω, δεν είσαι ας πούμε Γιαννακόπουλος που ξέρω δεν έχεις θέμα. Είσαι ο Δημήτρης Γουρδέλμος, έχεις κάποιες συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες, δικηγόρος στο επάγγελμα. Δεν είσαι ο Γιαννακόπουλος που έχει τη βιομηχανία φαρμακών. Οπότε εγώ πρέπει κάθε φορά, αναταχτά χρονικά διαστήματα, να έρχεσαι στον μέτοχο του 10% και να λες τι έχεις κάνει. Έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει πάντα στον Αλβασίμα. Αυτή είναι η έννοια του Αλβασίμα σαν θεματοφύλακας. Ο Αλβασίμα δεν είναι θεματοφύλακας. Όταν έρχεται το καράβι έτοιμο να πάει στα βράχια να δίνει μπροστά, πρέπει το καράβι να το προλαβαίνει πριν πάει στα βράχια. Έτσι. Όταν πέρσι συζητούσαμε και λέγαμε τώρα βασίλειο έπρεπε να κινηθεί πολύ πιο νωρίς το θέμα Λάσκαρη, γι' αυτό το λέγαμε. Για να μην είναι μήνες και πέφτουν κάθε μήνα μείον. Γιατί πέρσι, από την ώρα που ήταν από το καλοκαίρι ας πούμε ουσιαστικά, μέχρι την ώρα που έφυγε ο Λάσκαρης, κάθε μήνας έπεφτε μείον 100, μείον 150, μείον 200. Αυτά όλα μπαίνανε στο μπλοκάκι. Έτσι, όλα αυτά μπαίνανε στο μπλοκάκι των χρεών. Εκεί θα έπρεπε το αλφασίγμα να βγει πολύ πιο νωρίς, κατά την άποψή μου. Και για μένα καλά κάνει τώρα και ζητάει μια γενική συνέντευξη για να το πει Ελλάδο ρε Γουλέλμο. Πες μας. Τι κάνεις αυτό, τι κάνεις εκείνο, τι κάνεις τώρα, τι κάνεις τώρα, έχεις πάρει 3 εκατομμύρια χρέη. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Έτσι. Αλλά ξαναλέω ότι επειδή ο κόσμος έχει αρχίσει και μπερδεύεται, γιατί ήδη η Μόνη είχε ανακοίνωση, επειδή βγήκε λίγο πριν, κάνω και εγώ την καθιερωμένη μου βόλτα, έτσι, μίλησα με κόσμο ήδη που με λέει τι γίνεται τώρα, ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Άμα πούμε πάλι σε μια λογική ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, το χάσαμε τη σημασία της όλης ιστορίας. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναλωθούμε πάλι σαν οργανισμός ανάρης. Συλλογική ποιος λέει ψέματα και ποιο αλήθεια. Το θέμα είναι να την πάρει την ακύρωση ασθένειας και να βγάλει μια δικιά του ανακοίνωση που να ορίσει ημερομηνία γενικής θέσης. Ξαναλέω και κάτι για να μην ελπίζω. Μια ΣΚΑΕ ή ΠΑΕ από τη Γενική Συνέλευση Αλφασίγμα. Δεν μπορεί να φύγει. Είναι απλά για ενημέρωση η όλη αυτή η ιστορία. Να βρεθεί ο Γουλέλμος ή ο κάστοτε Γουλέλμος, ο κάστοτε μεγάλο μέτωπος που μπροστά στα μέλη του Αλφασίγμα,
στον μέτοχο του 10% και να δώσει απαντήσεις, όπως γίνονται και σε άλλες εταιρείες, ανώνυμες. Και έχω την αίσθηση, Σταμάτη, ότι ο κόσμος ζητάει απλά μία ενημέρωση, έτσι, να έχει μία, μία εικόνα. Αυτό, έτσι, δεν θέλει να διώξει, φαντάζομαι, ούτε το Γουλιέλμο, ούτε να καθαιρέσει κάποιον, έτσι. Ούτε τίποτα. Ο κόσμος θέλει να πηγαίνει καλά η ομάδα, που αυτό θέλουμε όλοι μας, στο τέτοιο, να επέλθει μία ηρεμία, να επέλθει μία αγωνιστική σταθερότητα και από εκεί και πέρα να έχουμε ένα πλάνο μπροστά μας, μία πλήρη εικόνα του τι έχει έτσι, να αντιμετωπίσει από εδώ και στο εξής, στο εξωαγωνιστικό γιατί... επίπεδο. Αυτό είναι, είναι απλό το θέμα. Είναι απλό γιατί. Το είχαμε σημειώσει και το καλοκαίρι ότι στην ένδειξη του Γουλιέλμου δεν ικανοποίησε στο βαθμό που θα έπρεπε. Έτσι. Δεν ικανοποίησε. Εμένα προσωπικά το είχα πει κιόλας. Δεν με ικανοποίησε όταν έπρεπε. Όταν μιλάμε για εκτιμήσεις και για εγγυημένα έσοδα τα οποία θα έρχονταν και κάποια πράγματα που αποδείχθηκε ότι μετά από δύο μήνες είχε τελείως εκτός προγραμματισμού και προϋπολογισμού. Οπότε θέλεις μια καινούργια ενημέρωση και γιατί ξαναλέω τώρα έτσι. Γιατί η συνόλυξη αυτού του κομματιού της ενημέρωσης πρέπει να το κάνει. Και ξαναλέω, το κάθε δημοσιογράφος έχει τη δική του ενημέρωση και την πληροφορία. Το θέμα είναι επίσημα τι θα βγει να πει ο εκάστοτε δημοσιογράφος. Και αν ο εκάστοτε δημοσιογράφος έχει ενημέρωση, θα πρέπει να μικρούσει. Ή το μέλος του άλλου μας έκανε. Έτσι. Αυτή είναι και η δουλειά του δημοσιογράφου. Αλλά πρέπει ο εκάστοτε μεγάλο μέτωπος να προσφέρει αυτή την ενημέρωση. Ο κ. Γουλιέλμος τώρα λέει ότι δεν έχει πρόβλημα. Ωραία, αφού δεν έχει πρόβλημα, είναι μια γενική συνέλευση να δώσει το παρόν άνθρωπος, να απαντήσει σε ερωτήσεις. Γιατί, εντάξει, το ότι είναι μεγάλο μέτρο στο 10% δεν είναι σε μια εταιρεία που βγάζει κονσέρβες ή παράγει καταρόλες. Είναι σε μια ανώνυμη αθλητική εταιρεία. Που το 10% έχει παραπάνω, αν θέλετε, δύναμη ή σημασία από ένα 10% σε μια απλή ανώνυμη εταιρεία. Που αντιστοιχεί απλά σε μετοχές. Το 10% αλλά σήμερα δεν αντιστοιχεί σε μετοχές. Έχει αντιστοιχεί σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου του Άρη. Έτσι πρέπει να το δει ο μεγάλο μέτοχος. Και κάνει το μεγάλο μέτοχος. Δεν ξέρω, εγώ ελπίζω να ερμήσει αυτή η κατάσταση ανάμεσα στον Αθασίμα και την ΚΑΕ. Να γίνει γενική συνέλευση, να έρθει ο Γουλιέλμος, να απαντήσει, να τελειώνει το θέμα και να προχωρήσουμε όλοι. Και η ομάδα να προχωρήσει στο αγωνιστικό κομμάτι που δείχνει να έχει βρει μια ηρεμία με την έλευση καθρίτη. Έτσι πραγματικά και χθες όσοι είδαμε το παιχνίδι είδαμε ότι ο Άρης έχει δείξει κάτι διαφορετικό με καθηγητή, κάτι που δεν βλέπαμε Αγγέλου και είναι μια πραγματικότητα. Έτσι, να ηρεμήσει, να πετύχει κάποιες νίκες για να ξεφύγει από τις τελευταίες τρεις βαθμολογίες και από εκεί πέρα μετά διοικητικά οικονομικά να δούμε τι γίνεται. Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αυτό που έβγαλε Άλμα Σίγμα σήμερα, η ανακοίνωση, έρχεται σε αντιδιαστολή με την ανακοίνωση που είχε βγάλει ΚΑΕ πριν μερικές μέρες που έλεγε θέλω τη βοήθειά σας. Ακριβώς. Έτσι, όταν θες τη βοήθεια δεν μπορεί να αρνήσει την γενική συνέλευση. Ακριβώς, γιατί η Γενική Συνέλευση έτσι. Απευθύνεται στον κόσμο του Άρη που υποτίθεται ότι απευθύνεσαι για να του ζητήσεις βοήθεια. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να λες Ελλάδα Αργιανή που και εκεί για μένα είχε ένα λεπτό σημείο που έλεγε Ελλάδα Αργιανή αλλά δεν ήρθατε όταν σας ζήτησα στην αρχή αλλά ελάτε τώρα που εντάξει δεν είναι διπλωματικό. Έτσι δεν το χειρίζεσαι τόσο πολύ διπλωματικά αλλά άντε το αφήνω αυτό πες ότι είναι ένα παράπονο της. Του κυρίου Γουλιέλμου δεν πήρε βοήθεια από κανένα στην αρχή. Σεβαστό. Αλλά δεν μπορεί μετά να ζητάς βοήθεια και να βγει ένας τέλος και να λέει ότι αρνείς. Έτσι. Εγώ μένω στην τελευταία ανακοίνωση, δεν θέλω να το πάω παραπέρα, μένω στην τελευταία ανακοίνωση του ΤΣΚΑΕ που λέει ότι δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Γουλιέλμος. Οπότε περιμένω από τον ΑΣ να ορίσει μια γενική συνέλευση, μια ημερομηνία γενικής συνέλευσης, να πάνε τα μέλη, να δώσει το παρόν ο κύριος Γουλιέλμος. Έτσι, και να προχωρήσει η κατάσταση και να δώσει απαντήσεις και την ενημέρωση γιατί προτείνεται να κάνει ο ίδιος. Γιατί είναι φανερό νομίζω σε όλους ότι υπάρχει ένα μπαν το οποίο είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Έτσι, υπάρχει ένα θέμα μειωθήκαν σε σχέση με αυτά που περίμενε ο ίδιος. Οπότε και αυτό πρέπει να μας πει, πρέπει να πει στον κόσμο πώς θα βρει. Γιατί το καλοκαίρι στις ανοίξεις τύπου μίλησε για φίλους του οι οποίοι θα το βοηθήσουν να καλύψει αυτή τη ζημιά και να το βοηθήσουν γενικότερα χωρίς βέβαια τότε να πει ονόματα όταν το ρώτησα ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι του. Αν θα συνεχίσουν να το βοηθάνε αυτοί οι φίλοι του και αν θα καλύψουν τη ζημιά αν θέλεις αυτοί οι φίλοι του. Έτσι, είναι πράγματα και ερωτήματα που νομίζω μεταξύ και αν επαρκεί αυτό το ποσό το οποίο διαθέτει. Και αν επαρκεί αυτό ακριβώς. Και αν επαρκεί αυτό το ποσό να καλυφθεί. Για να καλύψει όλη την διαδικασία. Γιατί κατά τη διάρκεια έτσι. Της σεζόν η αλήθεια είναι ότι δεν πηγαίνουν όλα έτσι όπως τα προγραμματίζεις και έτσι όπως τα προβλέπεις.
Υπάρχουν και παράγοντες τους οποίους δεν μπορείς να τους υπολογίσεις. Μα βγήκαν αυτά. Δηλαδή, ακριβώς, η ομάδα πήγε και έπαιξε Φερρυπίν στο FIBA Euro Cup. Και βγήκε 100.000 ζημιωμένη. Άρα, μπράβο. Είναι τα 100.000 του FIBA Euro Cup. Είναι τη διαφορά από το τηλεοπτικό που είναι στα 80.000. Ακριβώς. Σε σχέση με το περσινό. Από 2.30 στα 150. Ωραία. Έτσι. Έχουμε εδώ λίγο ένταση τώρα. Ναι, λοιπόν. Γι' αυτό, ναι, είναι λίγο ένταση. είναι αυτά τα ανοίγματα τα οποία, εντάξει, θα μου πει κάποιος τι δουλειά έχεις εσύ να ρωτάς, τι να κάνει. Ναι, εγώ έχω το δικαίωμα να ρωτάω και ο κάθε ένας μας, τι είναι δημοσιογράφος, τι είναι μέλος στα βασίλμα, γιατί πέρασε ο Λάσκαρης και άφησε χρέη. Έτσι, και όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει και εμένα, που είμαι δημοσιογράφος και αυτή είναι η δουλειά μου, και τον απλό Αριανό που είναι μέλος στα βασίλμα. Οπότε επειδή δεν είναι μια απλή εταιρεία, ξαναλέω, που βγάζει κατσαρόλες, πρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα. Ό,τι γίνεται για να βοηθήσει ο καθένας. Έτσι, ο Άλβας σήμερα το συγκάτει, γιατί ζητάει γενική συνέντευξη, ζητάει να γνωριστεί και να δει αν μπορεί να βοηθήσει. Να γνωστοποιήσει το πρόβλημα αν υπάρχει. Δηλαδή μην το βλέπουμε πάντα στον Άρη, ξέρεις, έχουμε μια τέτοια λογική, ότι αν θέλω να με ελέγξω και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να με ελέγξω, θέλω να με κάνω κακό. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό το πράγμα. Μην το βλέπουμε σε κακό. Ότι κάποιος θέλει να ελέγξει. Ναι, κάποιος θέλει να ελέγξει γιατί είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα που έχει κάποιους χιλιάδες κόσμο από πίσω, ο οποίος αγωνιά. Ο οποίος βλέπει την ομάδα να μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ο οποίος είδε την ομάδα στο τέλος του 18 να έχει δύο νίκες. Και δεν πρέπει πάντα, τα πράγματα να έρχονται σε τόσο οριακό σημείο, ούτως ώστε να ενεργοποιούμαστε. Έτσι, δηλαδή πρέπει να προλαμβάνουμε και κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή δεν είναι κακό να ενημερώνεις τον κόσμο. Δηλαδή, όπως οι δημοσιογράφοι μέσα στα ρεπορτάζ μας, και τώρα ξέρω τι θέλω να πάω τάρις, ενημερώνουμε τον κόσμο κάθε μήνα σχεδόν ότι πληρώνονται οι παίχτες. Γιατί δυστυχώς στον Άρη σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Να ενημερώνουμε ότι πληρώθηκαν οι παίχτες κάθε μήνα. Γιατί πέρσι δεν πληρώνονταν επί μήνες. Που είναι ταυτονόητο, έτσι. Άρα μπράβο, είναι ταυτονόητο. Αυτό όμως γιατί το κάνει ο κάθε δημοσιογράφος. Ο εκάστοτε δημοσιογράφος που το παρουσιάζει. Το παρουσιάζει για να ηρεμήσει τον κόσμο πρώτον, ο οποίος με αυτά που έχει δει τα τελευταία χρόνια και δεν τον αδικό, αγωνιά για τον κάθε μήνα που περνάει. Αλήθεια. Και η δικιά μας είναι η κατάσταση που νοιάζει με τον μπαν. Έτσι. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο και παρά να δείξουμε ότι γίνεται κάποιος στο έργο της διοίκησης, η οποία φροντίζει το συγκεκριμένο κομμάτι να είναι τακτοποιημένο. Χωρίς να μας το πει, να μας το λέει η διοίκηση, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι η δουλειά μου να ενημερώνω και για αυτά τα θέματα. Έτσι. Για να δείξω ότι κάτι γίνεται όπως πέρσι αντιστοίχως ενημερώνω και ήταν απλήρωτη. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος ο κύριος τον κόσμο. Έτσι είναι διαφορετικά. Όπως το καλοκαίρι έλεγα και το έγραφα κιόλας ότι πρέπει να μιλήσει, πρέπει να πει κάποια πράγματα. Έτσι. Μπορεί να εκτέθηκε με αυτά που είπε το καλοκαίρι. Αυτό είναι άσχετο. Ο ίδιος θα είπε, ο ίδιος εκτέθηκε. Όπως αυτό που είπε για τον Αγγέλο, έτσι. Στο θέμα Αγγέλο, ας πούμε, ο Γουλιάνος εκτέθηκε. Όπως και να το κάνουμε. Αλλά από εκεί πέρα όμως, αυτός έπρεπε να μιλήσει να πει τα πράγματα όπως είναι. Αυτό περιμένει όλο βασίλειο να κάνει και τώρα. Θα δούμε. Νομίζω ότι πρέπει η επόμενη ανακοίνωση που θα βγει, γιατί πιστεύω ότι θα βγει μια ανακοίνωση από το βασίλειο αυτή τη στιγμή, να είναι... Και μακάρι να βγει και απόψη. Μακάρι να έχουμε και απόψη. Και αύριο, δεν έχω θέμα. Και αύριο, Νικό. Ή στην τελική να επικοινωνήσουν μεταξύ τους τα μέλη των δύο διοικήσεων και να πούνε παιδιά. Έχουμε αυτή την κατάσταση. Να τη λύσουμε την τάδε ημερομηνία. Πάμε. Εγώ, τέλος. Ενδοοικογενειακά. Αυτό θα έλεγα τώρα που λέει και ο Γιάννης και το είπε νωρίτερα και ο Σταμάτης, για να το κλείσουμε κιόλας και να το μαζέψουμε, ότι θα έπρεπε εξ αρχής αυτά να λυθούν με ένα τηλεφώνημα, με 2-3 τηλεφωνήματα και πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν χρειάζονταν τώρα να μπούμε σε αυτή τη δικασία. Απλά, Νίκο, να σου πω κάτι. Φάνηκε με τις ανακοινώσεις ότι η επικοινωνία έγινε, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία. Δηλαδή αυτό φαίνεται από τις ανακοινώσεις. Άσχετα όσο προσπαθεί να το μαζέψει. Επικοινωνία έγινε, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία γενικότερα από ό,τι φάνηκε στα μάτια. Ναι, σίγουρα. Απλά δεν υπήρχε συμφωνία. Και η ΚΑΕ μετά προσπαθεί να μαζέψει αυτό που έβγαλε ο Βασίγμα. Α δούμε. Και ο Βασίγμα όμως απ' την άλλη έπρεπε να βγάλει κάτι γιατί ο κόσμος περίμενε. Δεν μπορούσε και ο Βασίγμα να το προσπεράσει το θέμα. Ας δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Εγώ ξαναλέω ότι η επόμενη ανακοίνωση που πρέπει να βγει να είναι μια ανακοίνωση που απλά να ορίζεται η ημερομηνία της διευθυντικής για να τελειώσει και αυτό το θέμα για να μην έχουμε και αυτό το ζήτημα στο κεφάλι μας. Ωραία. Σταμάτη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή συνέχεια. Αυτά όσον αφορά τον Πασχετικό Άρη, είπαμε αρκετά.
δεν θα έπρεπε. Αυτό το οποίο λέτε και εσείς που είστε και πιο ειδικοί πάνω στο μπασκετικό κομμάτι, δεν θα έπρεπε τώρα να μπούμε σε διαδικασία ανακοινώσεων. Και είναι μια ένδειξη ότι δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στον ερασιτέχνη και την ΚΑΕ. Και γενικότερα και η ΚΑΕ φέρει ευθύνη βέβαια, αλλά και ο ερασιτέχνης, ο οποίος ερασιτέχνης δεν είναι ο ερασιτέχνης που ήταν παλιά και είχε και πολύ πιο ενεργό ρόλο και μετρούσε νομίζω και πολύ περισσότερο η άποψή του στα κοινά του Άρη και η άποψή του ως θεματοφύλακας στο ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ που είναι και τα δύο μεγάλα καράβια mm-hmm. αυτού του συλλόγου. Έχουμε φτάσει και 56, σιγά σιγά το μαζεύουμε. Και να κλείσουμε, απλά να αναφέρω για το ποδόσφαιρο ότι υπάρχει ένα θεματάκι με τον Σιώπη στη σημερινή προπόνηση. Ο Σιώπης ο οποίος υπέστη μια μικρή ρήξη χιλιοστών στους οπίστιους μυριαίους. Έχει ένα θεματάκι, αλλιώς και διάταση το λες, και είναι αμφίβολη συμμετοχή του στο μάτς με τη Λαμία. Το επαναλαμβάνω και για όσους δεν ακούγαν νωρίτερα, ο Άρης δεν παίζει με την Ξάνθη, παίζει με τη Λαμία τη Δευτέρα τελικά, γιατί δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός σε ο διαιτητικό της ΕΠΟ. Και νομίζω ότι την Τετάρτη-Πέμπτη εκεί πέρα θα γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης του 24χρονου μέσου για να δουν και άνθρωποι της ομάδας αν μπορεί ο Σάββας Παντελίδης να τον υπολογίζει για το επερχόμενο παιχνίδι. Σε δύο μέρες θα υπάρχει μια πιο έτσι ξεκάθαρη εικόνα για τον διεθνή μέσο του Άρη. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παραπονιάρη που ήταν μαζί μας σήμερα τη δεύτερη ώρα. Που τον αγκάρεψε ο Τσαλτίδης βέβαια. Χρόνια πολλά και πάλι φίλε. Πού θα τα περάσεις απόψε? Απόψε θα τα περάσω με βάρδια στο Λαμπαουτάρης, γιατί έχουμε. Έχεις βραδινό νούμερο. Και τη βραδινή σκοπιά βέβαια. Πολύ φίλε, κακό. Κακό, αλλά έτσι είναι. Αυτή η δουλειά Γιάννη μου δεν έχει ούτε γενέθλια. Αλλά αύριο αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχει ούτε γενέθλια, δεν έχει ούτε πρωτοχρονιές, ούτε δεύτερες μέρες. Η δουλειά και οι αρμοδιότητες προέχουν. Είναι, αυτή. Είναι μια δουλειά, Βασίλη Καβαδία, που βαράς γκασμά 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή, ο γκασμάς θα βαράει σταθερά. Αλλά είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Να κλείσουμε κάτι μηνύματα που είχαμε νωρίτερα. Φίλος 779, ο κόσμος δικαίως περιμένει αποτελέσματα. Με Λαμία όλα δείχνουν ότι θα πάμε με δύο center back, με δύο back και ίσως κομμένου Τζάνα Βαλεριάνο αποδυναμωμένη. Κοίτα, υπάρχει μια εβδομάδα ακόμα πλέον, έτσι πως διαμορφώνεται η κατάσταση. Και αυτό το οποίο βγαίνει ως ενημέρωση από την ΠΑΕ είναι ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε και τις πρώτες μεταγραφές. Μακάρι να τις έχουμε. Αν ο Άρης θέλει να έχει νέους παίχτες σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει μέχρι την Τετάρτη να τους έχει κλείσει. Αλλιώς μετά δυσκολεύει πολύ το πράγμα. Και συνεχίζει ο φίλος 779. Βγήκε ανεπίσημη πληροφορία ότι δικαιώθηκε ο Σουφουπού. Ναι. Πόσο εύκολο είναι το Άρης Λαμία χωρίς προσθήκες και με ελάχιστο κόσμο, πιθανότατα τη Δευτέρα. Και με αυτόν τον Άρη, βάσει της εικόνας που είδαμε από την ομάδα πριν τη διακοπή, τίποτα δεν είναι εύκολο. Ούτε στο Βικελίδης ακόμα. Αλλά τουλάχιστον είναι μια πιο ευνοϊκή έτσι κατάσταση από το να πήγαινες να παίξεις ένα μάτς στην Ξάνθη. Εκτός έδρας. Στα πηγάδια κιόλας, ναι, και εκτός έδρας με την Ξάνθη. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Άρης θυμίζω ότι είχε ψηφίσει να συνεχιστεί η αγωνιστική με την πρεμιέρα του, το πρωτάθλημα με την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Και όχι με το μάτι της Ξάνθης. Και πράγματι τώρα πότε θα οριστεί και αυτό. Μεσοβδόματα την άλλη εβδομάδα. Μας βλέπω. Αραβολάμε για τη Θράκη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα τα πούμε τώρα πάλι την Τετάρτη, γιατί αύριο, όπως μας ενημέρωσε ο Χρήστος Ζωνέρ νωρίτερα, υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το κύπελο. Δεν θα μας ακούσετε αύριο, σε δύο μέρες ξανά. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.